Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Πολιτεία, Πύλη Πολιτών. Σήμερα, με θέμα την παιδεία, έχουμε καλεσμένη μας την κυρία Εκατερίνη Δημητρίου, υποψήφια βουλευτή με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, στο νομό Θεσπρωτείας. Κυρία Δημητρίου, καλώς ήρθατε. Να σας χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου και όλους τους τηλεθεατές σας. Θα συνεχίσουμε, κυρία Δημητρίου, με την ανάλυση των θεμάτων της παιδείας, η οποία παιδεία αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη κάθε τομέα μιας δομημένης πολιτείας. Η πραγματική ανάπτυξη, λοιπόν, μιας χώρας, κυρία Δημητρίου, οφείλεται στην αγωγή και στη γνώση που θα λάβουν οι πολίτες μέσω της παιδείας. Μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να είναι ο οδηγός στον βίο των πολιτών και στην υπεράσπιση των αξιών και των αρχών της ίδιας της πολιτείας. Με τη σειρά της η πολιτεία πρέπει να φροντίζει τους πολίτες. Δηλαδή, η σειρά είναι ότι ο πολίτης δημιουργεί πολιτεία και η πολιτεία φροντίζει και δημιουργεί πολίτες. Και υπάρχει μία ένεη σχέση και αμφίδρομη σχέση που ο πολίτης δημιουργεί πολιτεία και η πολιτεία δημιουργεί πολίτες. Σήμερα όμως στην Ελλάδα, κυρία Δημητρίου, δεν μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ίσες ευκαιρίες στην πολιτεία σήμερα, όπως θα έπρεπε να υπάρχουν σε μια ολοκληρωμένη πολιτεία και να μπορούν οι πολίτες να διαβιώνουν με ευδαιμονία, αρετή, δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες προς όλους. Διαματικά, όχι, αλλά θέλω τη δική σας άποψη. Σαφώς και όχι. Είναι κάτι που αναλύουμε εδώ και σε πάρα πολλές εκπομπές και δεν το κάνω μόνο εγώ, το κάνουν και όλοι οι συναδελφοί μου, όλα τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης και πλέον έχει γίνει και διαπίστωση από όλους τους Έλληνες πολίτες. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, κυρία Θεοδωροπούλου, σε ό,τι προαναφέρατε, σε μια δομημένη πολιτεία έτσι πρέπει να γίνεται, να δίνονται όλα τα απαραίτητα εφόδια σε κάθε πολίτη, σε κάθε ηλικιακή βαθμίδα, γιατί άλλες ανάγκες έχει το παιδί, άλλες οι εργαζόμενοι, άλλες οι εργαζόμενοι γονείς, οι συνταξιούχοι. Όλοι όμως έχουν ως κοινό παράγοντα, παρονομαστεί αν θέλετε, αυτό που λέγεται πολιτεία και αξιακό σύστημα. Σήμερα το Υπουργείο Παιδείας μιλά για νέου τύπου ικανότητες, τις οποίες εξηγούμε εδώ και σε πάρα πολλές εκπομπές και τις αναλύουμε. Και δείτε πώς το περνάνε. Ας μείνουμε λίγο σε αυτό. Νέου τύπου. Νέου τύπου, λοιπόν, μία από αυτές τις δεξιότητες νέου τύπου είναι και η κριτική σκέψη. Πολύ ωραία της δείχνει και το control. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ. Έχουμε μία άμεση παραδοχή ότι η κριτική σκέψη που παίρναμε από την παιδεία έως σήμερα δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Έχουμε λοιπόν μία ομή παραδοχή. Όταν λένε νέο τύπου, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί μιλάνε για κριτική σκέψη, για δημιουργικότητα, για επικοινωνία, για συνεργασία, που επιβάλλονται όλες αυτές οι έννοιες, σαφώς. Αλλά όταν μέσα σε αυτό το κομμάτι της παιδείας και της γνώσης εμπλέκονται όπως είναι παράγοντες ο ΣΕΒ, και μιλάω για την... για το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και έχουν λόγο μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα θέματα της παιδείας, τελικά για ποιον είναι αυτή, προς όφελος ποιονού είναι αυτές οι νέου τύπου ικανότητες? Εννοείται, για τους βιομηχανούς. Εννοείται, κυρία Δημητρίου, ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ παιδείας και βιομηχανίας ή θέσεων εργασίας? Γιατί... Σαφώς και το εξηγούμε σε τόσες εκπομπές. Το έχουμε κάνει ανάλυση, έχουμε δείξει τις αποδείξεις. Ναι. Αποδεικτική διεργασία ονομάζεται και θα το δούμε και παρακάτω. Θα δούμε και παρακάτω αυτήν την έννοια. Αυτό που μένει να δούμε είναι τελικά όλες αυτές οι εταιρείες σε ποιους ανήκουν. Γιατί μέχρι στιγμής, ας το παραδεχτούμε και ανοιχτά, γιατί όλοι το συζητάμε μεταξύ μας, αυτοί που ελέγχουν τα πάντα είναι οι βιομήχανοι. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι βιομήχανοι? Και δεν μιλάω μόνο για στον ελλαδικό χώρο, μιλάω και σε πλανητικό επίπεδο. Τι φιλοί είναι, τι θεωρούν για τους ανθρώπους πέραν της δικής τους φυλής? Πόσες εταιρείες,
και τράπεζες έχουν στην κατοχή τους. Η Rothschild. Κυρία Δημητρίου, συγγνώμη, ένα-ένα. Καταρχάς, αναφέρατε φιλή, αναφέρατε μία επιχειρηματική ομάδα όπως είναι η βιομηχανή. Οι οποίοι βιομηχανοί, να δούμε ποια σχέση έχουν με αυτούς που νομοθετούν. Φαντάζομαι ότι είναι απαραίτητη η σύνδεση. Γιατί έτσι πώς μας το παρουσιάζετε εδώ, ότι δηλαδή η παιδεία δεν βγάζει πολίτες, όπως είπαμε στην αρχή, αλλά στην ουσία βγάζει εξειδικευμένους εργάτες προκειμένου να επανδρώσουν τις βιομηχανίες και τις ανάγκες, να καλύψουν τις ανάγκες τις βιομηχανικές, σημαίνει ότι απομακρυνόμαστε πάρα πολύ από την έννοια της πολιτείας. Κάποιος όμως νομοθετεί. Ποια είναι η σχέση των βιομηχάνων με αυτούς που νομοθετούν για να μπορούν, γιατί μιλάμε για μια τεράστια στροφή. Σαφώς. Τώρα, η απάντησή σας είναι αυτό που σας είπα. Ότι από τη στιγμή που οι βιομήχανοι μπαίνουν μέσα στα θέματα της παιδείας και της εκπαίδευσης, ποια θεωρείτε ότι είναι η σχέση των κρατεών, δηλαδή αυτών που είναι σήμερα μέσα στη Βουλή, με τους βιομήχανους και τους δίνουν τέτοιες εξουσίες. Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων και του αποτελέσματος φαίνεται ότι είναι πολύ στενή η σχέση, αν όχι και ίσως ταυτόσιμη. Δηλαδή, αν πρόκειται για τα ίδια άτομα, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Θα πρέπει, φαντάζομαι, να το δούμε ονομαστικά. Αλλά βλέπουμε ότι ταυτίζεται η γραμμή, η ανάγκη της βιομηχανίας με την χάραξη μιας πολιτικής παιδείας. Ακριβώς. Του κράτους. Ακριβώς. Και δεν συμβαίνει μόνο στην παιδεία. Συμβαίνει σε όλους τους τομείς. Εάν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι, και μιλάω σε πλανητικό επίπεδο, δεν μιλάω μόνο για τους Έλληνες βιομήχανους, ήθελαν το δίκαιο των ανθρώπων σήμερα, πραγματικά στις μέρες μας δεν θα υπήρχε ούτε πείνα, δεν θα υπήρχε ούτε ανεργία, δεν θα υπήρχε ανέχεια, δεν θα υπήρχαν άρρωστες. Γιατί αν δεν είσαι άρρωστος, στην τελική, δεν θα αγοράσεις ούτε τα φάρμακά τους. Έτσι δεν έχει στηθεί ο πλανήτης αυτή τη στιγμή. Φτιάχνουν ατζέντες. Φτιάχνουν ατζέντες, οι οποίοι μέσω αυτών των ατζέντων κυβερνούν τις χώρες. Και οι ατζέντες, όπως αναφέραμε και την προηγούμενη φορά, όπως η ατζέντα 2030, αφορά την εξάλληψη της πείνας, της φτώχειας, της υγείας. Και τελικά, αντί να γίνει αυτό, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη πεινάνε. Όλο και περισσότεροι χάνουν τις εργασίες τους. Μειώνονται μισθοί, συντάξεις, παροχές. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρρωσταίνουν. Στην παιδεία θα περιμένουμε να γίνει κάτι διαφορετικό. Ναι. Ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε και εκεί. Με μαθηματική ακρίβεια. Οι δείκτες του ανθρώπινου βίου έχουν κατακόρυφη πτώση σε όλους τους τομείς. Και δεν είναι κάτι, κυρία Θεοδωροπούλου, που μας το είπαν. Αυτό το βιώνουμε εμείς σήμερα. Αυτή τη χρονική στιγμή, σε αυτό το παρόν. Και μάλιστα αυτό δεν έχει και πάτο. Όσο το ανεχόμαστε, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα καθημερινώς. Και αυτό θα πρέπει να σταματήσει άμεσα. Και αυτό δεν θα το κάνουν τα κόμματα. Θα το κάνουμε εμείς ως πολίτες. Τα κόμματα τι αποδεικνύουμε σε τόσες εκπομπές ότι κάνουν? Ότι είναι απέναντι από τον ίδιο τον άνθρωπο. Έχουν ένα σχέδιο νοητικής και οικονομικής στέρησης για τους ανθρώπους. Και πώς το αποδεικνύουμε αυτό? Το αποδεικνύουμε μέσα από τους νόμους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη πάνω σε αυτό. Οι νόμοι φέρουν υπογραφές με ονοματεπώνυμα. Κάθε κομματικό στέλεχος που έχει περάσει από την Βουλή έχει βάλει την υπογραφή του σε νόμους που είναι απέναντι από όλους τους Έλληνες. Οπότε δεν μπορείς να περιμένεις, συνέλληνά μου, από αυτούς να μας σώσουν. Είναι μία αυταπάτη. Είναι λύθη. Ναι. Είναι λύθη. Κύριε Θεοδωροπούλη, το μόνο που μένει, εκεί που θέλω να καταλήξω, για να σταματήσει αυτή η παράνοια, αυτή η πτώση της ανθρώπινης υπόστασης, των ανθρώπινων αξιών, είναι να φτιάξουμε εμείς οι πολίτες την οικονομία μας.
την υγεία μας, την παιδεία μας, την εργασία μας, τη βιομηχανία μας, τον πρωτογενή τομέα που τον έχουν φτάσει σε τελείως άσχημα επίπεδα. Μια πολιτεία θέλουμε να φτιάξουμε όπου ο κάθε πολίτης και το σύνολο των πολιτών θα έχει τι? Ευδαιμονία. Και αυτό σήμερα είναι εφικτό. Δεν είναι ουτοπία. Συμβαίνει σήμερα, το ζούμε σήμερα, γιατί υπάρχουν τα οικονομικά εργαλεία και υπάρχουν μέσω της Ελλήνων Συνέλευσης. Έχουν κατατεθεί όλες οι αποδείξεις μαζί με τις προγραμματικές δηλώσεις, το καταστατικό της Ελλήνων Συνέλευσης. Πού, κυρία Θεοδωροπούλου? Στον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, δεν καταθέτεις ψέματα. Ωραία. Κύριε Δημήτρη, εγώ θέλω να μου πείτε, επειδή είπαμε στην αρχή ότι η παιδεία είναι η δομή ολόκληρης της πολιτείας. Οπουδήποτε λοιπόν θέλει να στραφεί η ίδια η πολιτεία, η βάση είναι η ίδια η παιδεία. Πώς ακριβώς θα έπρεπε να λειτουργεί η παιδεία για να μπορούμε να δημιουργούμε πολίτες οι οποίοι θα δημιουργούν πολιτείες? Για να το κατανοήσουμε αυτό καλύτερα, θα πρέπει να δούμε λίγο το αξιακό σύστημα της Ελλήνων Συνέλευσης. Ναι. Γιατί όπως οικονομικά έχει φροντίσει ο πρόεδρός μας Αρτέμης Όρας και Ελλήνων Συνέλευσης να υπάρχουν λοιπόν αυτά τα οικονομικά εργαλεία για να μπορέσουμε να στήσουμε την πολιτεία μας, την Ελλήνων Πολιτεία, έτσι λοιπόν και νοητικά η Ελλήνων Συνέλευση φέρει και ένα αξιακό σύστημα με 33 πρωτόκολλα συν 2 νόμους. Η Ελλήνων Συνέλευση λειτουργεί πάντα με άξονα τον πολίτη. Γιατί ο πολίτης είναι αυτός που άρχει πολιτικά στην Ελλήνων Πολιτεία. Η δύναμη δηλαδή μεταφέρεται ξανά στους πολλούς, στους πολίτες. Αυτή λοιπόν... Η δύναμη, κυρία Δημητρίου, μια παρένθεση, να κάνουμε μια διευκρίνηση. Δεν εννοείται, υποθέτω, μόνο την οικονομική δύναμη που αναφέρατε πριν με τα οικονομικά εργαλεία, αλλά μιλάμε και για μια ολοκληρωμένη πολιτεία, με έναν πολίτη που κατευθύνει ο ίδιος την πολιτεία και τα κριτήρια δεν είναι μόνο τα βιοποριστικά του κριτήρια. Δηλαδή, δεν είναι κριτήριο ο βιοπορισμός. Σαφώς και όχι. Θα πρέπει να ξέρουμε να λειτουργούμε μέσα σε μία πολιτεία. Αυτό θέλω να δούμε λίγο σήμερα. Ωραία. Απλά ήθελα τη διευκρίνηση για να δούμε πώς μπορεί να δομηθεί μία τέτοια πολιτεία. Βεβαίως, είναι η γνώση, είναι οι αξίες, είναι οι αρχές, οι πολιτιακοί νόμοι, στους οποίους γείωσε για όλους εμάς τους ανθρώπους, ο πρόεδρός μας, ο Αρτέμης Όρας. Σαφώς, θέλω να πω ότι σήμερα αυτό που χτυπάει το νέο εκπαιδευτικό σύστημα είναι η έννοια του πολίτη. Και παρόλες τις προσπάθειες αυτών των λίγων στον πλανήτη που ορίζουν τη ζωή των ανθρώπων, οι άνθρωποι έχουν καταφέρει και έχουν κριτική σκέψη. Δεν έχουν, αν θέλετε, δεν έχουν καταφέρει απόλυτα αυτοί οι λίγοι να μας στερήσουν έστω και τα λίγα ψήγματα που είχαν μείνει της κριτικής σκέψης. Και βλέπουμε ότι όσο ζορίζουν τα πράγματα, τόσο περισσότερο οι άνθρωποι αντιδρούν, καταλαβαίνουν, ψάχνουν τα πάντα. Γιατί η πληροφορία, η γνώση δηλαδή, έχει τεράστια σημασία. Και σήμερα η πληροφορία, η γνώση, σαφώς και δεν έρχεται μέσα από τις ειδήσεις των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αλλά έρχεται από τη μεταξύ μας σχόλη, έρχεται από την ανταλλαγή απόψεων. Οι πληροφορίες δίνονται πλέον μέσα από το διαδίκτυο. Εγώ αυτή τη στιγμή, ως πολιτευόμενη με την Ελλήνων Συνέλευση, δεν έχω βήμα στα μεγαλοκάναλα. Έχω όμως βήμα και την, αν θέλετε, οδηγώ μου το διαδίκτυο. Και μέσα από αυτό, μέσα από αποδεικτική διεργασία λοιπόν και μέσα από τους νόμους, μέσα από αυτά που έχουν γίνει ως σήμερα, δίνουμε ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει. Αυτό που πρέπει να ήμασταν και δεν είμαστε σήμερα. Κυρία Δημήτρη, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε να δομήσουμε μία πολιτεία και πώς να γίνουμε και οι ίδιοι πολίτες. Βέβαια.
Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια, η πανίερη μοναδική, θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com. Κυρία Δημητρίου, έχουμε επανελθεί να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να γίνουμε πολίτες. Θα κάνουμε μία σύγκριση σήμερα. Θα δούμε τις αξίες της Ελλήνων Συνέλευσης και αξίες, mm-hmm. όπως έχω προαναφέρει, οι οποίες είναι έμφυτες σε κάθε άνθρωπο. Αυτοί λοιπόν θέλουν μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, του νέου όπως ονομάζουν, να προγραμματίσουν τα παιδιά μας ως μελλοντικούς πυθύνιους εργάτες με πολιτιότητα. Και ας τη συγκρίνουμε τώρα με τις αξίες που φέρουν, όπως είπαμε, οι άνθρωποι μέσα τους και αναδεικνύονται πλέον μέσα από το ελάνιο αξιακό της Ελλήνων Συνέλευσης και γύρω, όπως είπα πριν, ο πρόεδρός μας, ο Αρτέμις Ώρας, για όλους τους ανθρώπους του πλανήτη. Κυρία Δημητρίου, πριν πάμε στις αξίες, θέλω να μείνουμε λίγο στη λέξη πολιτιότητα. Την έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Και ήταν και μέσα στο έγγραφο από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας η λέξη πολιτιότητα. Γιατί πολιτιότητα και όχι πολίτης, τι σημαίνει η έννοια δηλαδή πολιτιότητα και αν έχει σχέση με τις νέες δεξιότητες και τον νοητικό προγραμματισμό των παιδιών. Γιατί αναφέρεται και τον προγραμματισμό, που και αυτό είναι μια εισαγωγή νέας έννοιας που πρέπει να το αντιληφθούν οι Έλληνες πολίτες, ότι με την παιδεία μιλάμε για ένα προγραμματισμό. Ποια είναι λοιπόν η πολιτιότητα, γιατί πολιτιότητα? Είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο η έννοια της πολιτιότητας και πόσο μάλλον της ψηφιακής πολιτιότητας. Και θα γίνει η εκπομπή συγκεκριμένη γι' αυτό, με πάρα πολλές αποκαλύψεις. Για σήμερα θα σας πω ότι η πολιτιότητα πλέον είναι η ιδιότητα του να είσαι πολίτης. Και σας λέω ότι αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τις υποχρεώσεις και τις συμπεριφορές των ανθρώπων και πολύ λιγότερο με τα δικαιώματα. Δηλαδή, τι ζητάει από εμάς τους πολίτες το κράτος, αυτό εννοείται? Ακριβώς, και το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο πολίτης πλέον. Τα δικαιώματα μετατοπίζονται περισσότερο σε αυτούς που αφορούν, που έχουν μάλλον διαφορετικά ήθη και έθιμα, ναι, διαφορετική θρησκεία, διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική, αν θέλετε, προτίμηση σεξουαλική. Εκεί μιλάμε για δικαιώματα. Ναι. Είναι η σημερινή μετάφραση του citizenship. Κάποιοι χάθηκαν, σε εισαγωγικά το λέω το χάθηκαν, σε αυτή τη μετάφραση και θεώρησαν ότι citizenship είναι η ηθαγένεια. Και ναι, εκεί εμπλέκεται και η ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Και μάλιστα η ευρωπαϊκή ηθαγένεια δίνει σε αυτούς που έχουν ή αποκτούν ηθαγένεια μέσα σε ένα κράτος, μέλος της Ευρώπης ή στη χώρα τέλος πάντων που τους φιλοξενεί και είναι εγκατεστημένοι, περισσότερα δικαιώματα. Δηλαδή, μπορώ να σας πω παράδειγμα, να ψηφίζουν και να εκλέγονται μέσα στη χώρα που τους φιλοξενεί ή είναι εγκατεστημένοι. Να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει η Επιτροπή νομοθετική πρόταση υπέρ τους. Μπορούν να υποβάλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσοβλαβητή και πάρα πολλά άλλα. Είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα και σοβαρό. Θα το δούμε με αποδείξεις σε επόμενες εκπομπές. Έχουν τώρα τελευταία, επειδή έχει γίνει λίγο ντόρος με αυτό το θέμα,
Έχουν λοιπόν πει τι, ότι η ηθαγένεια μεταφράζεται ως nationality. Οπότε, ναι, για τους Έλληνες η πολιτιότητα είναι το citizenship. Αυτό που αποκαλούσαμε παλιά, δηλαδή υπηκότητα, ή περνάμε σε άλλη έννοια. Έχουν κάνει ένα κουβάρι και έχουν χαθεί και μας έχουν μπλέξει μέσα σε αυτές τις μεταφράσεις, που τελικά τίποτα από αυτό δεν ισχύει. Είχαμε δείξει και ένα έγγραφο με το οποίο οι εκπαιδευτικοί ζητούσαν διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών για όλους αυτούς τους όρους, της ηθαγένειας, υπηκότητας, εθνικότητας, γιατί ξέρετε και οι καθηγητές γνωρίζουν αγγλικά και καταλαβαίνουν τις διαφορές. Αλλά είναι αρκετά μεγάλο αυτό το κεφάλαιο και θα το δούμε, ωραία, σε επόμενες εκπομπές. Δεν σημαίνεστε λοιπόν να το αναλύσουμε. Πάλι την έννοια του πολίτη χτυπάνε μέσα από αυτές τις μεθοδεύσεις. Ωραία. Θα το δούμε λοιπόν σε επόμενη εκπομπή. Εγώ σας δεσμεύω για μια επόμενη εκπομπή. Το θεωρώ δεδομένο δηλαδή ότι θα κάνουμε μια εκπομπή αποκλειστικά για αυτό το θέμα. Εννοείται. Εννοείται και με πολλές αποκαλύψεις. Ωραία. Ας περάσουμε όμως στις αξίες. Mm-hmm. Είπαμε ότι αυτοί ως πρώτη νέου τύπου ικανότητα αναφέρουν την κριτική σκέψη, δηλαδή είναι, ναι, μία ικανότητα της λογικής, της νόησης. Θα σας διαβάσω τι εννοούν κριτική σκέψη, μέσα λοιπόν από τις δικές τους έννοιες. Είναι η νοητική και συναισθηματική λειτουργία κατά την οποία το άτομο αξιολογεί την αξιοπιστία των πληροφοριών και αποφασίζει τι να σκεφτεί ή τι να κάνει μέσω συλλογισμών που γίνονται με βάση όλα τα δυνατά στοιχεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του. Σαφώς η κριτική σκέψη είναι μία, όπως σας είπα, από τις ιδιότητες της λογικής, με την οποία λογική γεννιέται ο άνθρωπος. Ας πάμε στην πρώτη αξία από τα πρωτόκολλα της Ελλήνων Συνέλευσης, να δούμε τι είναι η λογική. Σήμερα θα κάνουμε μία πρώτη γνωριμία, σε κάποια σημεία ίσως να σταθώ και να αναλύσω κάποια πράγματα, αλλά ας γνωρίσουμε λοιπόν τις αξίες, τις οποίες και φέρουμε εντός μας, αλλά και προάγονται μέσα από την Ελλήνων πολιτεία. Λογική είναι το μέσο το οποίο οδηγεί στη νόηση, η οποία αποδέχεται το ορθόν και το υπαρκτόν αποκλειστικά μόνο μέσω της αποδεικτικής διεργασίας. Και είναι ξεκάθαρη η έννοια της λογικής. Αποδεχόμαστε μόνο το ορθό και το υπαρκτό και μόνο μέσα από την αποδεικτική διεργασία. Η αποδεικτική διεργασία, κυρία Θεοδωροπούλου, είναι μία τεράστια έννοια. Φέρει μέσα της και άλλες έννοιες, όπως είναι η ιδέα, το δίκαιο της ιδέας. Είναι η ανάγκη, η στιγμή, ο στόχος, ο σκοπός, το παρόν. Γιατί όλα και τα πάντα εκτελούνται στο παρόν. Σήμερα δηλαδή, στο σήμερα, ναι, για να μπορεί να υπάρχει το αύριο. Σήμερα, ό,τι δεν μπορεί να περάσει μέσα από αποδεικτική διεργασία, δηλαδή να μπορώ να κρίνω σύμφωνα με αυτά που μπορούν να αποδειχθούν, να είναι αποδείξιμα σε εμένα, δεν είναι αληθινό. Και το συναίσθημα που αναφέρει κριτική σκέψη δεν υπάρχει όταν υπάρχει λογική. Γιατί στη λογική είναι αυτό. Γιατί αυτό είναι. Και αυτό είναι μέσω της αποδεικτικής διεργασίας. Να γίνει πιο κατανοητό, να δώσω ένα παράδειγμα, ναι, και θα το πάω λίγο σε εθνικό επίπεδο. Mm-hmm. Σε κρατικό, αν το θέλετε, και αν το αντιλαμβάνονται καλύτερα έτσι οι συνέλληνες. Γιατί είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Μας λένε λοιπόν ότι χρωστάμε. Χρωστάμε γύρω στα 387 δισεκατομμύρια μέσω του ΟΔΙΚ, 400 θα πούνε κάποιοι και λίγο παραπάνω. Και μιλάω για τους θεσμούς του ελληνικού κράτους και της Ευρώπης. Εμείς ως πολίτες αυτό το έχουμε αποδεχθεί. Και αποδεχθήκαμε το 2010 ότι πηγαίναμε σε χρεοκοπία. Ναι. Το αποδεχθήκαμε χωρίς να ζητήσουμε ποτέ τις αποδείξεις. Πόσα έχουμε δανειστεί ως κράτος, πού έχουν πάει, πόσα έχουμε δώσει ως ΦΠΑ, τι έχουμε αποπληρώσει μέχρι σήμερα. Ποτέ δεν το ζητήσαμε, παρά μόνο αποδεχθήκαμε αυτό το παράλογο, αυτό το θέατρο που συνέβησε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και στην τελική, συνέλληνές μου, όλες οι χώρες της Ευρώπης χρωστάνε. Μα σε ποιον σατανά χρωστάμε τελικά όλοι μαζί?
και πού βρήκε, αν θέλετε, τα χρήματα η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία, για να στήσουν όλες αυτές τις βιομηχανίες που σήμερα λένε ότι συντηρούν αυτές τις χώρες και μας δανείζουν αυτές οι χώρες. Εάν θα πάμε και θα πάμε σε επόμενες εκπομπές, αρκετά πίσω συνέλληνες μου, και θα φτάσουμε στην Τράπεζα της Ανατολής, αλλά και στο χρυσό των Ελλήνων από την Μικρά Ασία. Ναι. Εάν αυτό το παράδειγμα δεν φτάνει, κυρία Θεοδωροπούλου, να δώσω ένα άλλο. Να πω για τα κόμματα. Κάθε 4 χρόνια καλούμαστε να ψηφίσουμε κόμματα που υπόσχονται τι? Ευημερία, ανάπτυξη, μείωση φόρων, αύξηση μισθών, συντάξεων, και ανταυτού γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουν τα κόμματα για να τους δούμε σήμερα? Θα τους και τους ψηφίζουμε και συνεχίζουν να τους ψηφίζουν οι συμπολίτες μας βάσει αυτών των υποσχέσεων. Μα έχουμε μία τεράστια αποδεικτική διεργασία μπροστά μας μέσω των νόμων, μέσω των πράξεών τους, το οποίο τι λέει? Είναι, κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έχουν υποσχεθεί. Μάλιστα. Να δώσω και ένα ακόμα παράδειγμα. Ναι, αν θέλετε και το κρίνω το απαραίτητο, βεβαίως. Να πάμε στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι, μέχρι σήμερα μας παρουσίαζαν, θα σας πάω σε πιο απλές έννοιες. Την Ιλιάδα και την Οδύσσεια μας την έχουν βάλει στα αρχαία ελληνικά, αλλά σε μικρά. Και πείτε μου, συνέλληνές μου, πότε οι πρόγονοί μας έχουν γράψει σε μικρά? Τα μικρά γράμματα γράφαν πάντα κεφαλαία και ενωμένα. Όπου και να πάμε, στην Ελλάδα, σε όποιον ιερό χώρο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, σε μουσείο, όπου και να υπάρχει ελληνικός πολιτισμός, τα πάντα είναι γραμμένα σε κεφαλαία, ποτέ σε μικρά. Οπότε, από πού το πήρες, από πού το αντέγραψες, δείξε μου το πρωτότυπο. Θέλω να δω τι πραγματικά έγραψαν οι πρόγονοί μου, αλλά και τι έχεις εσύ παραχαράξεις και έχεις αλλοιώσει. Γιατί να δεχτώ αυτό που μου δίνεις ως πραγματική γνώση? Και σήμερα ακούω από πολλούς συνέλληνες, δεν πιστεύω λέξη, εάν δεν το δω με τα μάτια μου. Τόσα χρόνια, γιατί δεν ζητούσαμε, συνέλληνές μου, τις αποδείξεις για όλα αυτά που λένε και γράφουν? Το αποτέλεσμα σήμερα είναι το χάος που ζούμε. Και σε επόμενες εκπομπές θα σας το αποδείξω αυτό. Και ποιος καθιέρωσε τα μικρά γράμματα, και θα σας αποδείξω ότι έχει χυθεί ελληνικό αίμα. Γιατί? Για την οξία και την περισπομένη. Αν είναι, ναι, ποτέ δυνατόν. Και όμως έχει συμβεί. Κυρία Δημητρίου, πριν πάμε στα υπόλοιπα, δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει με το παράδειγμα. Βεβαίως. Δώσατε τον ορισμό της κριτικής σκέψης, τουλάχιστον όπως δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, και δώσατε μετά και τον ορισμό της λογικής, έτσι όπως έχει γιωθεί από τον πρόεδρο του πολιτικού φορέα, τον κύριο Αρτέμη Σόρα. Εντοπίζω, σαν πολίτης, ότι αυτό που λείπει στην έννοια της κριτικής σκέψης είναι η αποδεικτική διεργασία και οι αποδείξεις. Όλο αυτό δηλαδή το κομμάτι που συζητούσατε τώρα. Και αυτό θέλω να το συνδέσουμε με τον προγραμματισμό. Δηλαδή, δίνεται μία έννοια κριτικής σκέψης για να προγραμματίσουμε τους ανθρώπους σε μία λειτουργία όπου δεν ζητούν τις αποδείξεις. Ενώ η φυσιολογία του ανθρώπου είναι να λειτουργεί με λογική, όπου απαιτείται η αποδεικτική διεργασία. Τις αποδείξεις που θα δώσει το νέο εκπαιδευτικό σύστημα, ναι, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Γιατί ναι μεν θα οθήσει τα παιδιά να ψάξουν τις αποδείξεις, οι αποδείξεις όμως έρχονται πάλι από αυτούς. Και έχω πάρα πολλές εκπομπές μετά που θα δείξουμε όταν βάζουν στα παιδιά να βρουν τις πηγές, οι ίδιοι είναι που δίνουν τις πηγές, και θα δούμε και ποιοι τις γράφουν τελικά, ποιοι είναι αυτοί που έχουν μπερδέψει την ιστορία, ποιοι είναι αυτοί που έχουν βάλει παραμύθι μέσα στην αλήθεια. Θα τα δούμε όλα αυτά σε επόμενες εκπομπές. Είναι μεγάλα κεφάλαια. Ο προγραμματισμός θα γίνονται σύμφωνα πάντα με τις αποδείξεις που αυτοί θα δίνουν. Έτσι γίνονταν και σήμερα. Δεν είναι
γίνεται κάτι διαφορετικό. Ναι. Εμείς γνωρίσαμε στα σχολικά μας χρόνια, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Αργότερα προσθέσανε και την Ελένη. Τώρα βγάζουν την Ελένη και βάζουν κάτι άλλο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αλλά η αποδεικτική διεργασία τι είναι, τι ζητά. Φέρε μου το πρωτότυπο, γιατί θέλω πραγματικά να δω τι έγραψαν οι προγόνοι μου και θέλω να δω τι έχεις αλλοιώσει, τι έχεις παραχαράξει, τι έχεις αλλάξει και τι έχεις προσθέσει. Άρα, στην ουσία, πρέπει να βγούμε από αυτό το μικρό κόσμο που δημιουργούν με προκαθορισμένες αποδείξεις, ελεγχόμενες από εκείνους. Αυτό λέτε. Θα πρέπει να ενωθούμε στην Ελλήνων Συνέλευση για να αλλάξουν όλα την επόμενη ημέρα. Θα αλλάξουν, κυρία Δημητρίου. Εννοείται. Το έχουμε ορκιστεί, το έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο και είναι χιλιάδες Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή που παλεύουν με νυχθημερών πραγματικά και μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός μας θα είμαστε εδώ για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Σήμερα έχει ξεκινήσει και θα τελειώσει με όλους τους Έλληνες. Κυρία Δημητρίου, να σας ευχαριστήσω. Φτάσαμε στο τέλος του χρόνου μας, για σήμερα τουλάχιστον, γιατί μας ανοίξατε πάρα πολλά θέματα, τα οποία δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Είπαμε, θα δεσμευτείτε να ολοκληρώσουμε το κομμάτι της παιδείας και να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί και πώς προγραμματίζουν και τα παιδιά και τους ενήλικες. Και θα δούμε τις αξίες μας μέσα από πάρα πολλά παραδείγματα. Βλέπετε ότι γύρω μας τα πράγματα, κυρία Θεοδωροπούλου, ένα λεπτό μόνο θα ήθελα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια. Και είναι μετά από απέτηση πολλών τηλεθεατών και πολλών πολιτών συμπολιτών με εδώ της περιοχής μου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι, όπως σας είπα στην αρχή, γίνεται ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έχουν ψηφίσει οι πολίτες να κάνουν αυτοί εκεί μέσα στη Βουλή. Ναι. Σήμερα, εάν θα περάσετε στην πόλη μου, θα δείτε το ένα μαγαζί να κλείνει μετά το άλλο. Σας είπα ότι η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τρομερή αύξηση στις ΔΕΚΟ, υπάρχει τρομερή αύξηση σε είδη πρώτης ανάγκης. Στις και τιμές εννοείται των ΔΕΚΟ. Και τι αποθέματα έχουν αυτή τη στιγμή, έχει το κράτος αυτή τη στιγμή. Μέσα στις αξίες λοιπόν αναφέρεται και η ευδαιμονία και η αυθονία. Αυτή τη στιγμή η μόνη αυθονία που υπάρχει, κυρία Θεοδωροπούλη, είναι στα χρέη. Τα χρήματα που ήταν να σπαταλήσει ο κόσμος τώρα στις εκτόσεις που πέρασαν, τα έδωσε στην ΔΕΗ. Γιατί υπήρχε αύξηση και 100 και 200 και 300 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, έτσι δεν μπορεί σήμερα ο πολίτης να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να δημιουργήσει, δεν μπορεί να είναι ελεύθερος από βάρη. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να τα διορθώσουμε με την ένωσή μας. Η ένωσή μας αυτή τη στιγμή στην Ελλήνων Συνέλευσης, το λέω και το ξαναλέω, είναι επιτακτική ανάγκη. Δεν θα γίνει τίποτα δικαιότερο εκεί έξω, τίποτα καλύτερο. Έρχονται πολύ πιο άσχημες καταστάσεις και αυτές πάμε να προλάβουμε με την ένωσή μας στην Ελλήνων Συνέλευσης. Θα δούμε την επόμενη φορά και σας το υποσχέθηκα, τις αξίες. Οι οποίες αξίες, σας είπα, ότι είναι εντός μας, είναι στο αξιακό σύστημα της Ελλήνων Πολιτείας, αλλά και είναι αυτές με τις οποίες θα πορευτούμε για να μην ξαναφτάσουμε ποτέ στα σημερινά επίπεδα. Μάλιστα. Κυρία Δημητρίου, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, ήταν τιμή μου για ακόμα μία φορά. Πραγματικά ήταν και δική μας τιμή αποδοχή της πρόσκλησης και θα έχετε πάντα το βήμα βέβαια για να παρουσιάζετε τέτοια θέματα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Δημητρίου το θέμα παιδεία για να περάσουμε στις αξίες ώστε να διασφαλίσουμε ότι δημιουργώντας την πολιτεία μας δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπροδώσει είτε ο πολίτης είτε η ίδια η πολιτεία τον πολίτη. Καλή συνέχεια σε όλους.